Κύριε Μπάγεβιτς, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς και πώς, τι συναισθήματα σας δημιουργεί αυτή η δεύτερη αναγέννηση, όπως είναι ο νόμος κ. Περιφέρειας της ΑΕΚ. Αυτά που σας έχει πει ο κ. Βασένης, έχει πει πολλά και είναι αυτά σπανία. Δεν πρέπει όλοι να τα σκέφτονται και να προχωρήσουν έτσι. Δυστυχώς, φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πρέπει να φερθεί να επαναφορθεί καθαρός του διάρκος. Διάρκει μια ομάδα, όποια το είναι πάλι δυνατή, όπως ήταν και πριν, μια ομάδα που θα ήθελα έτσι όπως την εκδομήσει εγώ πρώτη φορά. Έχουμε πραγματικά πολύ καλούς συνεργάτες και παιδιά. Έχουμε παιδιά γνώσεις που έχουμε προσέλεγχα στην ΑΕΚ. Έχουμε μεγάλες προτάσεις. Πόσο που έχουν που έχουν ευεξία και πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν. Που έτσι για να ρωτήσουμε μέσα όλοι. Πρώτα απ' όλα, για να παραπώνει. Πάνω από όλους μας, πάνω από όλους μας. Και δεν μου αρέσει να πω μεγάλα λόγια και μετά θα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε όρεξη, έχουμε δύναμη, έχουμε πολλά πράγματα που θέλουμε σε αυτή την προσπάθεια να πιέζουμε έτσι όπως ζητάνε από εμάς και όπως πρέπει πιστεύω και στο μέλλον. Γιατί και τα κρύβουμε. Δεν είναι σωστά. Κύριε Μπάγεβιτς, το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια σε όλα τα πόστα του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας, που ξέρουν την ομάδα, είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την αναγέννηση που είναι. Είναι ένα από τα μεγάλα πράγματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στο μαζί τους και πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη δύναμη της ΑΕΚ. Για εσάς που σας φαίνεται, που θα είστε, δεν θα είστε στον πάλι για πρώτη φορά, αλλά εκτός ο υπεύθυνος όμως όλου του κλίματος, μια νέα αρχή για εσάς. Άντε, θα πω όσο φαίνεται, από σήμερα εμένα έχετε μία φορά και τέρμα, φορά έχετε στον προπονητή, άφησε με τώρα, εγώ δεν είμαι προπονητής. Πείτε μας λίγο τα δικά σας συναισθήματα, πώς είναι στη νέα σας. Τα συναισθήματα δικά μου είναι πολύ δυνατά και δεν θέλω να δείξω πιθανά, δεν είναι πιθανά. Κύριε Μπάγεβιτς, ο κύριος Μελισανίδης έθεσε ως θεμέλιο το γήπεδο να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εσείς ζήσατε μεγάλες στιγμές στο γήπεδο αυτό. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά πόσο μας έλειπε και πληρώσαμε στο τέλος γι' αυτό. Που είμαστε τώρα, πόσο μας έλειπε το γήπεδο, σπίτι, όταν δεν έχει σπίτι, δεν μπορείς να προσφέρεις αυτά που χρειάζεται. Εμείς θέλουμε, όπως είπε και ο κ. Μελισανίδης, μόνο το γήπεδο που είχαμε πριν και τίποτα. Ο κ. Μελισανίδης μίλησε για μια Ελληνόπουλα από την εμπειρία σας. Κύριε Μπάγεβιτς, μπορεί μια ελληνική ομάδα, υπάρχουν τα ταλέντα αυτά στην χώρα για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο? Βεβαίως ότι υπάρχουν ταλέντα. Έχουμε και άνθρωπους που τα παρακολουθάνε, έχουμε και μια ομάδα φτιάξει που στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καλούς, πιο καλά ταλέντα και πιο καλά παιδιά. Μπορεί να γίνεται μια καλή ομάδα με Ελληνόπουλα, υπάρχει ταλέντα. Υπάρχουν, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.